Δίπλα μας είναι ο φάρος, γνωστός ως φάρος Κητίου, αλλά είναι στην περιοχή των Περβολιών. Επειδή τα Περβολιά δεν υπήρχαν, υπήρχε μόνο το Κήτη, τότε που έγινε ονομάστηκε φάρος Κητίου, θα τον έβρετε στους χάρτες. Αλλά είναι στην περιοχή Περβολιών, συντηρείται από την αρχή λιμένων Κύπρου. Ο φάρος του εκτίστηκε ανάμεσα στους δύο πρώτους φάρους που έκτισε η αγγλική κυβέρνηση που ήταν στην Κύπρο. Καιρό Αγγλοκρατίας, ήταν ανάμεσα στους πρώτους δύο φάρους. Ο φάρος του λειτουργούσε με γκάζι, με ασετιλίνη και με πετρέλαιο. Εδώ διέμενε μια ελληνοκυπριακή οικογένεια, η οποία συντηρούσε το φάρο, διέμενε μέσα στα δωμάτια που βλέπετε. Ήταν μια οικογένεια με 8 παιδιά. Εδώ δεν υπήρχαν ούτε εξοχικές κατοικίες, ούτε ξενοδοχεία, ούτε τίποτα. Ήταν μόνος του εδώ ο φάρος. Και έπρεπε κάποιος να βάλει πετρέλαιο, να βάλει ασετιλίνη, δεν ξέρω εγώ. Τώρα όπως το βλέπετε λειτουργά άψογα, αλλά με ηλεκτρονική μορφή. Ήρθε το ρεύμα, είχε ηλεκτρονικό σύστημα και ο σκοπός του φάρου είναι για να καθοδηγά τα διερχόμενα πλοία για να μην χτυπούν πάνω στους βράχους. Δηλαδή για να μην χάνουν τον προσανατολισμό τους οι πλοιάρχοι πάνω στα πλοία, γιατί εδώ στην περιοχή υπάρχουν και ναυάγια. Ναυάγια παλιάς εποχής, όταν τα καράβια της Κύπρου έκαναμε εξαγωγή σαν Κύπροι στις αραβικές χώρες, επέρναμε το λάδι μας, τις ελιές μας, ό,τι προϊόν επαρήγαινε η Κύπρος, το παίρναμε στο εξωτερικό. Εδώ αρκετοί δίτες βρίσκουν αρχαίους αμφορείς, χέρια των αμφορέων και κάποια άλλα αντικείμενα που τα σκάφη τούτα που είχαν ναυαγήσει στην περιοχή. Όπως είπαμε, χτίστηκε καιρό Αγγλοκρατίας. Ο τελευταίος φαροφύλακας είναι ο Λευτέρης ο Κουρούγιαννης, ο οποίος τα τελευταία του χρόνια έμενε στα Περβόλια αφού είχε να αλλάξει το πρόγραμμα. Συντηρείται από την αρχή λιμένων. Εδώ κάποια καλοκαίρια κάνουν διακοπές οι αξιωματούχοι της αρχής λιμένων. Είναι χρησιμοποιούν το, ναι. Πόσα δωμάτια έχει? Έχει κουζίνα και τρία δωμάτια. Υπάρχει εσωτερική σκάλα που βγαίνει πάνω στο φάρο. Έχει ένα φούρνο που βάλουν το αυτόν του στο κλέφτικο. Πρέπει να γίνουν και κάποια έργα. Είναι ένα σημαντικό έργο το που περπατούν οι κυρίες τώρα. Πάει μέχρι το δημοσιογραφικό χωριό εκεί που είμαστε και πιάμε καφέ. Δηλαδή από εδώ πάει μέχρι το δημοσιογραφικό χωριό του το πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος. Τελευταία εφωτίστηκε με τα φωτοβολταϊκά που είδετε. Και το επόμενο στάδιο είναι να φυτευτούν κάποιοι θάμνοι, κάποια λουλούδια για να πιάσει μια πιο όμορφη όψη. Κάτω η παραλία είναι η περιοχή της γαλάζιας σημαίας που έχουμε. Μια περιοχή η οποία είναι με ναυαγοσώστες, με οργανωμένη παραλία. Υπάρχουν 5 σημεία που είναι οργανωμένα με ομπρέλες κρεβατάκια. Ίσως να είναι η καλύτερη μας παραλία εδώ, το ένα χιλιόμετρο από το φάρο μέχρι το δημοσιογραφικό, είναι η καλύτερη μας παραλία.